Καλό μεσημέρι, Γιώργο, και του πολεμικού ναυτικού αλλά και του λιμενικού. Στήθηκε και ολόκληρη επιχείρηση προκειμένου τα 9 μέλη του πληρώματος του φορτηγού πλοίου που είχε προσαράξει στην Άνδρο να διασωθούν, καθώς υπήρχαν πληροφορίες από τα μέλη του πληρώματος ότι στο πλοίο έχει δημιουργηθεί ρήγμα με συνέπεια να υπάρχει εισρωή υδάτων και να υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος να βυθιστεί. Κώστα, εμείς βλέπουμε στις οθόνες μας το βίντεο που έδωσαν από το πολεμικό ναυτικό λίγο νωρίτερα από την επιχείρηση διάδοσης. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές οι εικόνες. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες που πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση, καθώς στην περιοχή έμπαιναν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι, με αποτέλεσμα να μην μπορούν εύκολα να προσεγγίσουν τα σωστικά μέσα. Να πούμε ότι το πλοίο ήταν προνομένο με πάρα πολλούς τόνους κάψιμα από τη μετέφερη και από άγνωστη αιτία βρέθηκε πάνω στα βράχια και είχε μάλιστα και εισρωή υδάτων από το χτύπημα της του πλοίου πάνω στην στεριά. Να πούμε ότι τα 9 μέλη του πληρώματος είναι όλοι αλλοδαποί, έχουν μεταφερθεί όλοι στην στεριά. Δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός τραυματισμός και τους παρέχονται οι πρώτες βοήθειες.